Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Κουζίνα χωρίς σύνορα». Μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Europe Practices, συνεργασία πάντα με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και σήμερα καλωσορίζουμε δύο φίλους, τον Τόνι και τη Ρήμα. Ευχαριστώ. Και καλό απόγευμα, Χρήστο μου. Καλό απόγευμα, Αδριανή. Ελεοτελώ κάθε φορά διαφορετικά, γιατί βλέπω πρόσωπα, λέω καλό απόγευμα και μετά έρχομαι σε σένα. Πρώτα καλωσορίζουμε τους φιλοξενούμενους μας. Και μετά τον επίτιμο σεφ. Εντάξει, ωραία. Το ίδιο πράγμα είμαστε, έτσι δεν υπάρχει. Και ταξιδεύουμε στο Λίβανο σήμερα. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Εδώ. You're welcome. Όταν κάνει έτσι το χέρι σου, φτάνει στο Λίβανο. Πρώτο μας πόδι. Και φτιάχνουμε σήμερα έτσι εύκολες συνταγές που φτιάχνονται εύκολα στο σπίτι. Ορεκτικά βασικά φτιάχνουμε. Πεςτε μας έτσι, πες μας Τόνι, τι έχεις διαλέξει να φτιάξουμε σήμερα και γιατί τα έχεις διαλέξει. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, καλησπέρα. Ξεκινούμε με το χόμος που είναι γνωστό εδώ στην Κύπρο. Το λιβανέζικο, ας πούμε, ως το κάνουμε. Γιατί διαλέξαμε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι τώρα η εποχή που είναι νηστείες και έτσι και θα τα κάνουμε εύκολο με το σπιτικό σύστημα, όπως τα κάνουμε στα εστιατόρια, όπως μας έμαθαν μαμάδες μας. Παραδοσιακά. Έτσι. Ναι, παραδοσιακά. Παραδοσιακή εκτέλεση. Και θα δώσουμε έτσι η ιδέα για τους φίλους από το σπίτι να φτιάξουν νηστίσιμα πιάτα. Σωστό. Πρώτα ξεκινούμε με το χόμος, νομίζω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χουμούς. Απλά αυτό που θέλω να πω ότι τα σημερινά, οι σημερινές σαλάτες ορεκτικά, να το πω έτσι, είναι γεγονός ότι λίγο πολύ όλα είναι γνωστά εδώ στην Κύπρο. Ναι. Δηλαδή όταν θα πούμε κάτι σε λίγο, δεν θα έχει κανένα παράξενο για τον καθένα. Όμως, ο σωστός τρόπος, πιστεύω, που πρέπει να μάθουμε να το φτιάχνουμε, είναι αυτός που θα μας δείξουν τώρα τα παιδιά. Και το λέω σωστός τρόπος γιατί έχουμε παρεξηγήσει και εμείς κάποια πράγματα, όμως δεν λέω ότι είναι κακό, γιατί ο κάθε λαός τα προσεγγίζει και τα αφομοιώνει σύμφωνα με τον τρόπο που έχει μάθει για κάποιο λόγο. Όμως επειδή είμαστε τόσο κοντά, εδώ θα το πω γειτόνι, αλλά πραγματικά γειτόνι, είμαστε πάρα πολύ κοντά και νομίζω και ακόμα και οι γεύσεις σε πολλά πράγματα, υλικά τουλάχιστον, είναι όμοιες. Είναι όμοιες, γιατί είμαστε μια γειτονιά. Εν τούτης όμως υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ενέργειες που γίνονται στο φαγητό για να κάνουν πιο νόστιμο και πιο ωραίο το φαγητό. Όπως είπε η κυρία προηγουμένως και όλοι μας, το φαγητό όταν το φτιάχνουμε πρέπει να το αγαπάμε. Να το σεβόμαστε. Δεν το κάνουμε απλά για να γεμίσει το στομάχι, το κάνουμε για να απολαύσουμε και μετά θα πάει και στο στομάχι. Άρα Ρήμα και Τόνι, σήμερα θα μας πείτε μυστικά. A lot of secrets into every dish. Okay. Όσοι έχουν ταξιδεύσει, εγώ δεν... Our secrets. Your secrets. Ναι, φυσικά. Όσοι έχουν ταξιδεύσει στο Λίβανο, εγώ δεν με έχω πάει και θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να πάω, η κουζίνα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή και για τον Κύπριο, τουλάχιστον για τον Κύπριο, αφού είμαστε στην Κύπρο, αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ο τρόπος που γίνονται τα ψησίματα και όλα αυτά, είναι αυτά που αρέσουν. Τώρα είναι λίγο τα μπαχαρικά, λίγο περισσότερο από αυτά που βάζουμε και πάλι όμως δεν έχω ακούσει άνθρωπον ο οποίος έχει πάει και δεν το έχει αρέσει. Και αφού μιλάμε έτσι για τουρισμό, σαν τουρίστας, Τόνι και Ρήμα, έχετε να πείτε κάτι όσον αφορά το Λίβανο. Σαν τουριστικός προορισμός, like tourism destination, where should one go? So let's say Christo decides to go eventually and he takes me with him. Where would you advise us to go? Harissa first time. Yes. Harissa, Panaia of Lebanon. What exactly is it there? Juni. What would one... Juni. Second in the Jaita. Second, Grotto to Jaita. Grotto of Jaita. You need three. And downtown. And downtown. Yes. Of course. Αν είναι χειμώνα, έχουμε τα βουνά, το ski season. Έχουμε πίστες. And Biblos. Very nice. So you said for winter time, χειμώνας. Is it mainly summertime as well, one would go to Lebanon? Έχουμε τουρισμό. Το κλίμα είναι το ίδιο με εμάς, περίπου. Ναι, ας πούμε, κάνει πιο πολύ χιόνι στο Λίβανο από εδώ. Από εδώ. Έχουμε πίστες για σκι πάρα πολλούς τόπους. Around five mountain. Για το nightlife έχουμε downtown, που είναι γεμάτη clubs, ναι. Ασραφίγη. Πάτε συχνά στο Λίβανο?
Τελευταία όχι, αλλά πάω. Πότε μπορώ. Και Ζούνι έχετε night time. You have night time. We have like a Yannapa, that kind of nightlife, or not so extreme. Or more extreme. Ναι, yes. A combination, somewhere in the middle. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί με όλα αυτά είναι το φαγητό, είπαμε. Ναι, και επειδή ο σχόλος μας εδώ είναι το φαγητό, στοιχείο. Ακριβώς. Ναι, ναι, δεν είναι για όλον τον κόσμο, βασικά. Θα αρχίσουμε τα φαγητά μας που θα κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό προτείνω, επειδή θα αρχίσουμε από το χούμους ή, πώς το λέει στα αραβικά, χούμους. Χούμους. Αυτό είναι το χούμους. Λοιπόν, θα φτιάξουμε χούμους, λοιπόν, και έχουμε κάνει την προετοιμασία. Θα πάμε να δούμε τα υλικά πρώτα και μετά θα τα φτιάξουμε εδώ με τον Τόνι και τη Ρήμα, ναι. Να δείτε πώς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, λοιπόν, 200 γραμμάρια περίπου πολτοποιημένα ρεβίθια, 2 κουταλιές της σούπας χυμό από φρέσκο λεμόνι, 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 1 κουταλάκι αρτισάλες μένει, λίγο αλάτι, 100 ml θα το έλεγα ταχίνι, γύρω στο μισό φλιτζά, 2-3 κουταλιές περίπου, τόσο. 4 κουταλιές της σούπας νερό περίπου, όσο χρειαστεί θα μας πούν τα παιδιά. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 1 κουταλάκι πάπρικα, αυτό είναι για δεκόρ, για διακόσμηση. Και φυσικά αραβικές πίτες για το φάμε. Ναι. Πώς θα το φάμε μετά. Και το κουτάλι μόνο. Δεν πάει. Και πάει έτσι. Ωραία. Και με εννοείς τραγάνι, ψημένη πιτά. Mm. Ωραία. Θα ψήσουμε κι άλλες τότε. Yeah. Λοιπόν, ποιος θα το κάνει αυτό. Ρήμα. Έλα, Τόνι. Λοιπόν, αναλαμβάνει ο κύριος της παρέας. Και οι δυο στην κουζίνα θα είστε. Εμείς θα παρακολουθούμε σήμερα. Θα είμαστε εμείς και ειδική, να αναλάβουμε. Ειδική, παρακαλώ. Okay. Θα πάρουμε. Και να μας εξηγάς, Τόνι. Να μας εξηγήσεις, θέλω να μας εξηγήσεις πρώτα απ' όλα για τα ρεβίθια. Τι κάναμε με τα ρεβίθια. Τα ρεβίθια μπορούμε να φέρουμε ρεβίθια. Ξηρά, okay, mm-hmm. Να τα ξεφουσκώσουμε σε νερό. Από την προηγούμενη, ναι, ζεστό. Να τα βράσουμε και μετά να τα κάνουμε στο μπλάνταρ. Μάλιστα. Και μπορείς, ας πούμε, να κάνεις μια ποσότητα και να τα βάλεις σε, ας πούμε, μισό κιλό, έναν κιλό στο φρίζερ. Mm-hmm. Και πότε θέλεις να τα βγάλεις πριν μια μέρα και μόνο να τα βάλεις τα λεμόνι και έτσι. Mm-hmm. Και χωρίς κόρντο, χωρίς ταχύνι. Χωρίς σκέτο. Θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ πάλι. Το ρεβίθι. Επειδή υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ρεβιθιού, ναι, άλλα είναι πολύ μικρά, άλλα είναι τόσο μεγάλα, έτσι ωραία, όταν φουσκώσουν ειδικά, είναι και τα μεγάλα που έχουν ωραία γεύση και όλα αυτά. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτά που κάνετε εκεί στο Λίβανο, τα βρίσκετε και στην Κύπρο, αυτά τα ωραία τα ρεβίθια, ναι, υπάρχουν. Ναι, 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 υπάρχουν. Καλής ποιότητας, ναι, ρεβίθια, ναι, με λίγα λόγια. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και εδώ στην Κύπρο. Mm-hmm. Να κόψετε τα... Okay. Θα πάρω το άλλο. Okay. Θα το κάνω. Okay. Άλλο μυστικό. Ναι. Αυτό που κάνει τώρα η Ρήμα. Βάλουμε λίγο ναι, άλας μέσα. Αλάτι βέβαια, ναι, πάντα. Αυτό που του κάνει τώρα η Ρήμα, πιστεύω θα δώσει, θα ανοίξει γεύση του σκόρδου. Γιατί το πολτοποιημένο, ναι, είναι πολύ διαφορετικό από το ψιλοκομμένο. Δεν φεύγει το, ναι, ναι. Είναι το ζουμί, βάζεις και λίγο αλάτι, το κρατάει, ναι, όλο το ζουμί δεν φεύγει και εκεί θα είναι όλη η γεύση. Σωστά. Μ' αρέσει, επικοινωνείτε με τα μάτια και μόνο με το τέλος. Ναι, 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 από την πρώτη στιγμή, μόλις τον είδα, κατάλαβα. Σας είδα. Ωραία. Ωραία, αλλά ξέρεις πολλά πράγματα για το φαγί, ναι, το λιβανέζικο φαγί. Έτσι, ναι. Όπως το κάνουν το σωστό, ναι, ναι, το way. Μ' αρέσει και, και μελετώ τη λιβανέζικη κουζίνα, ναι, και μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό σου. Ωραία. Ωραία. Και Ρήμα το ίδιο. Ταχύνι. Η Ρήμα, να πούμε ότι έχει και κατάστημα στη Λεμεσό με λιβανέζικη κουζίνα, που δεν μας είπε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Μαζί και εγώ. Μάλιστα. Άρα, έχεις πορτοποιήσει, να βάλουμε λίγο εδώ για να φαίνεται, πορτοποιήσει το σκόρδο, ναι, και τα ρεβίθια, ναι, μας βασικά. Ναι. Τέλεια. Και όλα τα βάζεις μέσα. Μέσα σε ένα... Μέσα. Τώρα ταχύνι. Για αλληνοδοχείο είναι πιο εύκολα. Ταχύνι. Τώρα να σου δώσω και ένα... Κουτάλι, να δω τι θα βρω, για να σου δώσω. Κουτάλι έχει. Έτσι. Κάτι άλλο προσπαθώ. Εντάξει, μπορώ να χρησιμοποιήσεις. Κάτι άλλο προσπαθώ. Και βασικά, να δεν κάνουμε αναφορά στην ποδιά. Έχουμε κάνει την παρουσίαση της ποδιάς μας. Ναι, με το Τόνι. Δεν έχουμε να αναφέρει. Σου πάει πάντως το χρώμα. Το φορέσαμε έτσι και ποδιά του Τόνι. με το λόγο της εκπομπής μας. Ωραία. Πολύ ωραία. Όμορφο. Άρα ο καθένας και εσύ, Ρήμα, θέλεις, έχουμε και δεύτερη ποδιά. Ναι. You can wear also. Λοιπόν, να πούμε εδώ, για να μην χάνουμε
τις στιγμές που κάνει τώρα η Ρήμα. Λεμόνι. Ρήμα. Λεμόνι θέλω. Εδώ έβαλες τώρα σκόρδο, ναι, ρεβίθι και το ταχίνι. Το ταχίνι που έχει μπει είναι το ακατέργαστο, όχι ταχίνο σαλάτα. Ταχίνι. Mm-hmm. Έτοιμο. Το βάζει μέσα για να είναι και πιο, ναι, σφιχτό. Ναι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε το χούμους να είναι νερουλί και δεν είναι έτσι. Όχι. Το χούμι πρέπει να, ναι, είναι. Προσωπικά, έτσι για να ξέρεις, ειδικά όταν το φτιάχνει η μάνα μου, σκόρδο βάζουμε περισσότερο εμείς. Ναι. Και εμείς, αλλά... Τι έλα. Τώρα θέλω να δοκιμάσουμε τα παιδιά. Δεν βάλουμε περισσότερο, γιατί έχει κόσμος που δεν του αρέσει το σκόρδο πολύ γι' αυτό. Ένα λεπτό. Και στο σπίτι το κάνω έτσι, όχι πολύ σκόρδο. Αλλά, ναι, που είναι για την οικογένεια, ναι, ξέρω ότι θα βάλω σκόρδο γιατί μας αρέσει το σκόρδο. Σε όλους αρέσει. Ναι. Ξέρεις κάτι, εάν δεν δοκιμάσεις, δεν καταλαβαίνεις. Σωστό. Γιατί ο άλλος νομίζει ότι δεν είναι τίποτα, μυρίζει και όλα αυτά. Όταν το φάει, τα αρέσει στο τέλος και τελικά τα αρέσει. Άρα γιατί να μην το κάνω όπως πρέπει να το κάνω. Γι' αυτό σου λέω. Εδώ έχεις δίκιο 100%. Όλοι όσοι έρχονται εδώ. Μου αρέσει να το πω, Χρήστο μου, έχουν. Όλοι προσέχουν σύμφωνα με την νοοτροπία μας. Ναι. Δεν λέω. Ναι. Αλλά από την άλλη, θέλουμε και το αυθεντικό. Α, εδώ θα κάνουμε το Lebanese way. Μπράβο, έτσι ακριβώς θέλω, ναι. Okay. Άρα, Lebanese way σημαίνει ότι βάζουμε και περισσότερο σκόρδο. Ναι. Τα ακούσατε αυτό. Και που κάνεις το ρεβίθι, το φρέσκο, αυτό που το κάνεις στο σπίτι, όταν το φέρνεις τέντα, ας πούμε, φκένει το χρώμα, είναι πιο ωραίο, η αίσθηση το πιο ωραίο και είναι πιο έτσι... Και όλα σφιχτό. Σφιχτό, δεν κάνει μαλακό. Είναι επίσης το ρεβίθι πιο κόκκινο, πιο κίτρινο. Και λίγο αλάτι. Πολύ πιο ωραίο. Παραπάνω αλάτι. Περισσότερο αλάτι. Εντάξει, το αλάτι είναι θέμα γούστου εκείνο. Σωστό. Εντάξει. Αλλά εδώ βλέπω ότι δεν χρησιμοποιείται ούτε μηχανή ούτε τίποτε. Είναι τα ρεβίθια μας, το σκόρδο μας, το ταχίνι και το λεμόνι. Και λίγο αλάτι. Θέλεις παραπάνω ταχίνι. Να βάλεις. Άρα το υπολογίζει, καμιά φορά θα πάρει περισσότερο ταχίνι όταν δούμε τα ρεβίθια μας πώς είναι. Σωστό. Και έτσι ανάλογα παίζουν. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα σκοπός είναι τι με την ταχίνι, να είναι, να έχει ισορροπία μεταξύ ρεβίθια και ταχίνι, δηλαδή η ποσότητα, ή τι ακριβώς βλέπεις με το μάτι και λες προσθέτω ταχίνι. Yes, from the eyes you can see if you need more tahini, more lemon. Και θα κοιμάζεις. Το δοκιμάζεις. Ναι. Αυτό πάλι συμβαίνει με όλες τις συνταγές. Αλλά όταν εγώ δεν ξέρω να κάνω χούμους και παίρνω μία συνταγή ή παίρνω, ναι, ανοίγω το ίντερνετ και βλέπω μέσα μία συνταγή, ναι, και μου λέει δύο κουταλιές από αυτό, μία κουταλιά από αυτό, ναι, ένα φλιτζάνι από αυτό, εγώ το βάζω. Και μπορεί να μην είναι το ίδιο, όμως έχω μάθει με αυτό το κακό. Άρα αν δεν δοκιμάσω από τον Τόνι, από τη Ρήμα ή οποιοδήποτε άλλο, δεν θα καταλάβω ποτέ πώς είναι αυτό το φαγητό. Πώς θα έπρεπε να το φτιάξει. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Αρτισιά θα βάλεις. Ναι. Δεν βάζεις. Ναι. Δεν βάζουμε. Βάλεις, είναι... Decoration. Διακόσμηση μόνο. Διακόσμηση. Α, δεν ξέρω στη συνταγή δώσαμε αρτισιά, κυμίνο. Νομίζω δώσαμε. Αλλά αν είναι, εγώ δεν βάζω. Γι' αυτό λέω. Απλά είχα... Ωραία. Άρα, εγώ μου αρέσει το αρτισιά και το βάλω σε όλα τα φαγιακά, στις σαλάτες και παντού. Ναι. Αυτό, ναι, ναι. Ναι. Απλά λέω εδώ. Είχαμε πει για κείμενο, ναι, αλλά εντάξει. Μπορούμε τώρα να το κάνουμε σε πιάτο με decoration. Ναι. Να το βάλουμε, ναι. Λοιπόν, απλά όμως να δοκιμάσω. Και το βάζω στην πίτα. Σωστά. Λεμόνι. Ναι. Παραπάνω. Θέλει λεμόνι, λίγο αλάτι. Και ακόμα δύο σκυλίδες σκόρδο. Εμείς δεν βάλαμε ένα. Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε, ξέρεις, εδώ σε αυτόν τον χώρο και κι άλλους που τους αρέσει η μαγειρική. Ναι. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι πάνω τώρα με ρωτάει. Ναι. Δεν βάζει και σουμάκι από πάνω έτσι για ντεκόρ. Πόσα λεμόνι θέλεις, Μαραμάνο? Τώρα να του πω πώς θα... Ναι, ήθελε, ναι. Όπως κάνουμε το... Έλα μου. Με σεκτήρα, δηλαδή, το μόνο. No. Αλλά βασικά βάζουμε πάφρικα και λίγο ελαιόλαδο από πάνω, έτσι δεν είναι? Ναι, θα μας το δείξουν τώρα τα παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό και μετά πάμε να φτιάξουμε το ταμπούλι. Ναι. Μήπως θα ήθελα να μπει λίγο στο ψυγείο αυτό?
Αν θέλεις και μετά να κάνουμε το ρίχνιο. Ναι. Να βάλουμε στο ψυγείο τώρα άρημα, έτσι, νομίζω, και μετά θα το βάλουμε εκεί. Okay. Εντάξει, okay, για να ετοιμάσουμε και το αμπούλι μας και μετά βλέπουμε. Εγώ το βάζω στο ψυγείο και να πάμε να δούμε τα υλικά για το ταμπούλι, για να τα φτιάχνουμε γι' αυτό. Για να δούμε λοιπόν τα υλικά για το ταμπούλι. Το λιβανέζικο ταμπούλι, που θα μάθετε όλοι να φτιάχνετε ταμπούλι τουλάχιστον στο σπίτι. Θα χρειαστούμε λοιπόν έναν τρίτο φλιτζάνιου πουργούρι, το οποίο θα μας δείξουν τα παιδιά τι πουργούρι είναι ακριβώς είναι. Δύο μεγάλες ντομάτες ψιλοκομμένες, ένα τέταρτο φλιτζάνιου φρέσκο χυμό λεμονιού, αυτό μπορούμε να το προσδιορίσουμε σύμφωνα με τα γούστα μας. Τέσσερα φλιτζάνια μαϊτανό ψιλοκομμένο, ένα φλιτζανάκι φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο, ένα τέταρτο του φλιτζάνιου ελαιόλαδο και ένα μέτριο κρεμμύδι. Πολύ απλά υλικά. Υλικά τα οποία γνωρίζουμε, δεν βλέπω κάτι το οποίο δεν το βάζουμε, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν για το ταμπούλι. Και τώρα τα παιδιά θα μας το φτιάξουν. Okay. Ορίστε. Βασικά, yeah, ξέρω πολύ καλά, είναι χόρτα ευαίσθητα, πλένονται και στεγνώνονται πάρα πολύ καλά. Θέλουμε έναν μπολ να τα βάλουμε. Έναν μπολ να σας φέρω βεβαίως. Και θα τα βάλουμε όλα μέσα για να βρω τον μπολ. Συνεχίστε και θα σας φέρω. Μαγειρεύετε και κυπριακά στο σπίτι ή μόνο λιβανέζικα? Κόι. Και κυπριακά. Ναι. Και σας αρέσει να κάνετε εναλλαγές, να προσθέτετε υλικά? No, we buy book, Cypriot book. Yeah. And cook. What do you enjoy mainly? What would you say is your speciality in terms of Cypriot cuisine? What do you do best? Μπριζόλες. Μπράβο. Σεφταγιές. Σεφταγιές. Σεφταγιά, εντάξει. Θα το πιο κυπριακό. Μπριζόλες. Κουπέπια κάνεις λιβανέζικα. Μακαρόνια στο φούρνο. Και τα κυπριακά. Μπράβο, ναι. Τα κουπέπια. Τα κάνεις τα λιβανέζικα, τα κυπριακά. Λιβανέζικα και κυπρία. Ποια διαφορά, γιατί εγώ είμαι έτσι με τη μαγειρική, όχι τόσο. Πες μου, ρίμα, τη διαφορά. Η διαφορά, λέει. Ναι. What's the difference between Lebanese and Cypriot Quebec? Little, not too much, from the, because the Cypriot need to put egg. Να, ένα λεπτοδάκι. Θέλω να βλέπετε τι κάνει ο Τόνι, που οι περισσότεροι δυσκολεύεστε να κόψετε μαϊντανό για το ταμπούλι. Πρέπει, εντάξει, να είναι ψιλοκομμένο. Ο Τόνι δεν είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Αν και φαίνεται πως είναι επαγγελματίας. Ναι, είναι πολιτής, είναι υπεύθυνος μάλλον διευθυντής πωλήσεως σε μεγάλη υπεραγορά. Άρα φανταστείτε, ο άνθρωπος δεν είναι μάγειρας. Διευθυντής αποθήκης. Διευθυντής αποθήκης. Ναι, βέβαια, εντάξει, και διευθυντής είναι, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, όμως, και στο, να σου πω, η μαμά σου, η γιαγιά σου στο σπίτι δεν κάνει ταμπούλι. Έτσι το έκοβε? Έτσι. Όχι στο χέρι. Έτσι. Έτσι. Πρώτα απάντησε. Δεν κόβεται στο χέρι. Καταλάβετε καθόλου. Γνωρίζει, ναι, από γενιά, γιατί το κάνει έτσι. Είναι, ναι, η παιδεία που γίνεται. Δηλαδή, όπως τη μαθαίνει κάτι, το μάθεις, τελείωσε. Λοιπόν, κόβουμε μπόλικο μαϊτανό στην ουσία. Εμείς κάνουμε λιγότερη ποσότητα. Κόβουμε το μαϊτανό. Μπόλικη ποσότητα μαϊτανού. Λοιπόν, τώρα. Το πουργούρι θέλω να μου πεις. Το πουργούρι, πρέπει να το βάλουμε. Το πουργούρι. Ναι, αλλά το πουργούρι είναι τούτο από το Λίβανο. Ναι. Είναι κόκκινο, πολύ λεπτό. Όταν δεν έχουμε, σου είπα και πριν, βάζουμε το κυπριακό μεν, αλλά το λεπτό, όχι, ναι, το χοντρό. Όχι. Και βλέπετε, μια κουταλιά γεμάτη. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλει αρκετό πουργούρι το ταμπούλι. Το δικό μας το ταμπούλι είναι με γεμάτο πουργούρι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα το φουσκώσουμε. Ναι, λίγο. Θέλεις να το βάλουμε, ναι, ζεστό ή κρύο νερό? Χλιαρό. Χλιαρό είναι. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, λίγο νεράκι χλιαρό μέσα στο μπουργούρι, απλά και μόνο να μαλακώσει. Προσωπικά, Τόνι, δεν το βάζω. Το βάζω κατευθείαν μες στην ντομάτα, ναι, όταν το ψιλοκόβω, για τότε να αρχίσει να φουσκώνει από το ζουμί της ντομάτας. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα. Το μυστικό εδώ στο κρεμμύδι. Ναι, πες μας το μυστικό. Αυτό θέλουμε. Για να μας πούμε τα μυστικά. Για να σου πω όπως το κάνουμε. Okay. Το κόβουμε και ψιλοκομμένο. Ναι. Και μπορείς να βάλετε έτσι και φρέσκα κρεμμύδι. Ούτε θέλεις. Θέλουμε. Αν θέλεις. Ή και τα δυο μας. Ναι. Μπορείς να βάλετε μισό έτσι και ένα μικρή κρεμμύδι. Δεν πρέπει να είναι παραπάνω ψιλοκομμένο. Ναι. Βασικά, εγώ και αυτό που ξέρω για την σαλάτα του ταμπούλι είναι ότι βάζουμε ψιλοκομμένα όλα τα υλικά μέσα. Ναι. Πολύ ψηλά. Ναι, πολύ ψηλά. Έτσι.
Αλλά δε, σήμερα δεν φκαινούν, δεν ξέρω γιατί. Δεν κάνουμε πολύ ψηλά. Δεν το δεύκαινω μαζί μου πολλά ψηλά. Είπα να μην μπω στην κουζίνα σήμερα, γιατί... Μπορεί το... Σας είπες να λάβω. Γνωρίζετε. Γνωρίζετε τα πάντα και είμαι πολύ ευχαριστημένος και όπως το κάνεστε. Ωραία. Άρα, κρεμμύδι. Και έχουμε και φύλλα, δυόζουμε εκεί κοντά σου. Okay. Τώρα για το κρεμμύδι. Ναι, okay. Το μυστικό. Ο κόσμος το βάλει, ας πούμε, έτσι, όπως είναι. Ναι. Εγώ έμαθα από τη μαμά μου, ναι. Δεν ξέρω αν ρήμα το ίδιο. Ναι, γιατί... ναι. Okay. Βάλουμε το... Εδώ. Το βαχαρικό. Μπάνω. Το λιβανέζικο. Αυτό είναι, ονομάζεται στα αραβικά sweet pepper. Μάλιστα. Mm-hmm. Okay. Εγώ θα έλεγα ότι είναι sweet το pepper. Για μας το μπαχάρι. Okay. Ναι. Μπαχάρι αλεσμένο. Εντάξει. Γιατί δεν ήβρα από αυτό. Ναι. Okay. Θα προσπαθήσω μετά να σου φέρω από αυτό που έχω να δω, αν είναι το ίδιο. Και βάλουμε, γιατί το κρεμμύδι κρατάει το άλας και το πιπέρι. Άρα έβαλες εκεί το πιπέρι και το αλάτι. Τώρα μυρίζει ωραίο. Ναι, συμφωνώ, δεν αφαλώ. Χωρίς να του κάνεις οτιδήποτε, το ψιλοκόβεις, το βάζεις μέσα, το ανακατεύεις και το ρίχνεις μέσα. Και απορροφάγες το γύρω το ζουμί, αν έβγαλε λίγο ζουμί. Ζουμί, ναι. Και έτσι μένει το πεπέρι σπυρωτό, absorbe, ωραίο, ναι. Το ζουμί. Mm-hmm. Και μετά βάλουμε... Το φρέσκο δυόσμο. Ναι. Τέλεια σαλάτα. Εγώ πίνω και το τσακάκι μου μαζί. Ναι. Είναι ωραία να παρακολουθείς. Να νιώθεις πως νιώθω εγώ. Να είναι ωραία από αυτήν την οπτική γωνία. Από ωραία αυτή μπορεί. Από αυτήν είναι λίγο έτσι. Okay, και αυτό το... Πάμε και για το δυόσμο μας. Ναι. Okay. Και τώρα έχει μείνει η ντομάτα. Η ντομάτα ξεκίνησα να το κάνω, αλλά μετά σταμάτησα... Ναι. Για να μας δείξεις ναι, και εμάς. Να σας δείξω, ναι. Γιατί μπορώ να βγάλω την πέτσα. Mm-hmm. Για να κάνω το decoration. Χωρίς να σπάσει φλούδα, έτσι ολόκληρο. Να κάνει λουλούδια. Ωραία. Ωραία. Εμείς το λέμε τριαντάφυλλο. Το λοιπόν. Είναι μαζί αυτό. Ακριβώς. Να πούμε ότι είναι, πώς το λέμε στα ελληνικά, το pillar. Ξεφλούδι. Ο ξεφλουδίσματος, ναι. Θα το πούμε έτσι. Λοιπόν, και ο Τόνι αφαιρεί τη φλούδα με αυτό. Τον απλό τρόπο. Κρατάει όλη τη φλούδα ενωμένη. Ναι. Ναι. Και τώρα ξεκινούμε να... Οι περισσότερες φίλες εδώ στην Κύπρο, το λέω φίλες τουλάχιστον, αυτόν το κάνουν και το βάζουν οπουδήποτε. Ναι. Εντάξει. Κάποιες είναι κακό, έτσι το... Οπουδήποτε. Γιατί το βλέπω σε πολλά πιάτα, αλλά και εκεί που δεν ταιριάζει, βλέπω έναν τριαντάφυλλο ντομάτα από πάνω και τελείωσε. Μάλλον επειδή φαίνεται έτσι εύκολο. Επειδή και... φαίνεται, ναι, προσέχω. Αυτό είναι το. Αλλά επειδή μέσα στο ταμπούλι, παιδιά, έχει και ντομάτα. Ναι. Το αν θα μπει πάνω. Αυτό συμβαδίζει. Το... Ναι. Βέβαια. Εάν το βάλει τώρα πάνω σε ένα ρύζι, σαν να μην ταιριάζει και πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και το διακόσμησε μας σε τιμή. Ωραία. Και την ντομάτα θέλουμε να δούμε. Γιατί μου είπες και αυτήν πάρα πολύ ψηλή. Τώρα ντομάτα μικρή-μικρή. Μικρή-μικρή. Λοιπόν, έχουμε ας πούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Έχουμε καλεσμένους. Ναι. Και έχουμε 10 άτομα, να μην πω περισσότερα. 8 άτομα. Και θα πρέπει να κάνουμε το ταμπούλι μας, τους χούμους μας. Τι φατσούς. Φατσούς, εδώ παπακανούς. Θα κάνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 άλλα πράγματα. Να κάνουμε κανένα μαγειρευτό φαγητό, να κάνουμε κάτι στη σχάρα, ναι. Έτσι. Ναι. Όλα αυτά βλέπω, γιατί μπορεί να τα φτιάξαμε και το σκούμο σε 2 λεπτά, 5 λεπτά τέλος πάντων, 10 λεπτά, αλλά αν το φτιάχναμε στο σπίτι θα πρέπει από το βράδυ να το βάλουμε να φουσκώσουν, ναι. Την άλλη μέρα να τα στεγνώσουμε, να τα περάσουμε από πλέντερ, από τρυπητά. Υπάρχει μια διαδικασία, να χτυπήσουμε το σκόρδο, ναι. Όλα. Και επειδή βλέπω τόση μεράκι που το κάνει και με την άνεση του, εντάξει, λέω αυτό πρέπει να έχεις χρόνο αρκετό να κάνεις το φαγητό σου. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τακ 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 και τελείωσε. Όχι, θέλετε. Θέλετε, ναι, θέλετε.
Και αυτό το βλέπω ότι έχει. Φαίνεται μικρή. Μπράβο. Mm. Πρέπει να έχεις υπομονή. Όχι μεγάλη ντομάτα. Εννοείται. Και όπως είπε η Ρήμα, ότι πρέπει να αγαπάς. Ε? Να αγαπάς το φαΐ που μαϊρεύεις. Βέβαια, έτσι πρέπει. Αν δεν το κάνει. If you don't like the food, you cannot come as very nice taste. Ακριβώς. And first things you eat the ice. Mm-hmm. That's why we have the flour. So we eat nice and ναι, πρώτα flour and μάτι, the green. Να χωτάνει το μάτι. Βέβαια. Μετά το μύτη, γιατί η μυρωδιά. Mm-hmm. Και μετά το και στόμα. Μετά το στόμα. Ναι. Θα το έλεγα η γλώσσα, γιατί but αυτή first things the ice. Η γλώσσα, ναι. When you see the ice, the things, you like it. Finish. Και μετά η μύτη, γιατί είμαστε γρυπωμένοι, δεν μπορούμε να γευτούμε οτιδήποτε. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, κόψαμε και την ντομάτα. Κόψαμε όλοι μας την ντομάτα. Είναι το να σου πω εσύ, την έκοψες Χριστό. Και πάμε να βάλουμε, να κάνουμε το τέλειωμα βασικά. Ναι. Όταν θα το κάνεις για το σπίτι, από ποια ώρα το φτιάχνεις αυτό, από αρκετές ώρες πριν ή καμιά ώρα πριν? Εγώ δεν παίρνει πολύ ώρα μαζί μου, γιατί κόβω το μαϊντανό. Ο λόγος που το λέω περισσότερο είναι γιατί λέω ότι... Άμα θέλετε, κόψετε το μαϊντανό στο πρωί και ντομάτα χωριστά. Νύχτα, άμα ούλα έρχεται, ούλα μαζί. Μάλιστα. Λαδάκι και τελείως. Ναι, ναι, ναι. Απλά ξέρω ότι αμύλη. Και κρεμμύδι χωρίστε. Ναι. Όχι μαζί. Ναι. Όταν πλέον, όταν πλέον έχει φτιαχτεί η σαλάτα μας και μπει στο ψυγείο, νομίζω ότι είναι επομένη. Πλέον έχει κατεβάσει και άλλο ζούμι. Όμως έχει αλλάζει και η υφή, δεν είναι? Το φυσιολογικό είναι αυτό, να το φας φρέσκα τη σαλάτα. Αυτό ισχύει για όλες τις σαλάτες. Πλέον... Την άλλη μέρα μπορεί να το τρώμε, έχει άλλη γεύση, αλλά δεν είναι να το παρουσιάσει. Να σου πω κάτι. Εγώ μου αρέσει το ταμπούρι τη δεύτερη μέρα. Μετά που πίνει. Γιατί σου αρέσει το ψυγείο. Και πολλά κόσμο τρώμε ταμπούρι μαζί στο πίτα. Ναι. Σάντουιτς. Σωστό. Σάντουιτς. Μουλάουρι. Η μάμα μου το τρώει αυτό πάρα πολύ. Και όχι πρώτη μέρα, τελευταία μέρα. Εμένα μου αρέσουν τα φαλάφελ με ταμπούλι και στην πίτα και χούμους και ταχίνι μέσα από αυτά. Next time maybe we make falafel here. Hot. Ωραία. Και μας δείχνει ο Αντώνης έχει φτιάξει καμαρώνει το πότ. Ωραία. Αυτό να δω. Φαίνεται ότι είναι παραπάνω μαϊντανός. Βέβαια, μα έτσι πρέπει. Θέλω να δω το μπουργούρι τώρα που θα βάλεις μέσα. Και το μπουργούρι θα το βάλω όλα. Όλα. Έλα, ρίξτε το να δούμε. Μάλιστα. Τέλειο. Αυτό είναι το ναι. Ελάχιστο. Ελάχιστο. Mm. Και έτσι δεν είναι ούτε βαρύ, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ναι. Τέλεια. Λεμόνι. All Lebanon, he make the same tabbouleh. Μάλιστα. You don't change the recipe. Mm-hmm. Whereas other recipes you said earlier during the break, that depending on the, on the area, you might area, make ναι. some things differently. Yes. So but you some have, people, actually have different areas. I hear yes. about some people in... Kiserwen or something, he yes. put sumaji, little. Mm-hmm. Mm-hmm. If you want little lemoni, mm-hmm. yeah. just yeah, to give you lemoni. Mm-hmm. Ναι. But all the same. Αλάτι δεν σε να βάζεις, θα βάλεις ή όχι. Εγώ βάλω αλάτι, ναι. αλλά έβαλα με το κρεμμύδι, αλλά το έχω μπει. Α, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Έχω μπει εσύ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχω πολλά για το αλάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Τελειώσαμε. Now need to try. Τώρα. Ναι. Άρα εγώ τα δοκιμάζω από πριν. Άρα μένουν όλα για μένα στο τέλος. Αυτό είναι. Αυτό ταμπούλι. Ούτε αλάτι θέλει, ούτε λεμόνι. Είναι αυτό okay, που λέμε ταμπούλι. Αυτά τα βάλουμε σε μπολ, αλλά σήμερα θα κάνω decoration έτσι, μικρό πιατάκι. Να κάνεις. Το βάλουμε έτσι λίγο πιο μπροστά το όνειμο τσίρα, βλέπουμε. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Ας πούμε, έχει εστιατόρια στο Λίβανο που φέρνω το ταμπούλι στο το cauliflower, το... Κουνουπίδι. Μαρούλι, όχι μαρούλι, this is the one white. Πρόκολο, κουνουπίδι. Κραμπί. Κραμπί. Ναι. Το κραμπί έτσι. You clean it. Ναι, ναι, ναι. You clean the κραμπί. Ναι, mm-hmm. το κάνεις σαν μπολ. Ναι, και μπορείς να το τρώγεται και με κραμπί και με μαρούλι. Ένα πράγμα σας ζηλεύω. Ότι μπορεί να έχετε πολλά φαγητά, αλλά στο τραπέζι έχετε πολλά βετσετάρια, λαχανικά. Ναι. Το κρέας στο τέλος ναι. και λίγο. Όχι, σου κρέας, άμα έρχεται ούλα του κόσμου σε έσελη. Μάλιστα. Ναι, γιατί πάντα ναι. ως το λοιπόν, τέλος...
Το αφήνουμε εκεί, άστο εκεί, έτσι ωραία. Θα πάμε να δούμε τα υλικά ξανά και θα βάλουμε και βίντεο. Πρέπει και ένα βίντεο και να πούμε και λίγο περισσότερο στο κλίμα. Και θα ετοιμαστούμε και για τις άλλες μας δύο συνταγές. Έτσι ωραία. Να κάνουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απολαύσουμε και το belly dancing. Παρακολουθούμε και εμείς έτσι με αυτό, τι θα δούμε άλλο. Έλεγε τώρα το διηγητή μου ότι σωστός η δημοτολογία, σωστός και ο εξοπλισμός και τα μαγιά, αλλά ότι πρέπει κανονικά κοπέλα να έχει ασήματα. Λίγα περισσότερα έτσι, ναι, πιασήματα. Γιατί είναι belly dancing και πρέπει να έχει... Σωστά. Αυτό λέμε ότι πολλές φορές belly dance και βλέπουμε κάποιοι κοπέλες έτσι, πολύ κομψές, ωραίες. Αυτό τι belly dance. Δεν είναι belly. Ναι. Είναι άλλο dance. Άλλες χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, φτιάξαμε τα δύο ωραία ορεκτικά μας. Ομολόγω πάρα πολύ ωραία. Ακόμα το χούμους θα το κάνουμε μετά, έτσι θα το διακοσμήσουμε πάνω. Και τώρα ήρθε η σειρά για το παπά κανούσ ή μουτσαμπούλ ή μελιτζάνο σαλάτα. Τι είναι? Μουτάμπαλ. Μουτάμπαλ. Καλά, εντάξει. Μουτάμπαλ, εγώ το λέω. Ελληνό. Με ταμπούλ, επίση το ταμπούλι. Ταμπούλι, άρα είναι, γιατί το λέτε έτσι κι αλλιώ? Ή δεν το λέτε? Μόνο παπαγανού. Παπαγανού. Μουτάμπαλ σημαίνει είναι. Μουτάμπαλ, that's mean because he has garlic and tahini. That's mean we mix it because. This with the eggplant, you can cook another food. Also for starters, is named rahib, with tomato and pepper. Αλλά πολλές φορές βλέπω στο cookbook και όλα αυτά στη βιβλία μαγειρικής μουτάμπαλ. Μουτάμπαλ. Τι είναι? Και είναι μελιτζάνο σαλάτα πάλι? Ναι, μουτάμπαλ. Μπάμπα γανούζ is one. Μπάμπα γανούζ. Μπάμπα γανούζ άλλο όνομα. Άλλο το ίδιο. Το ίδιο σπούμε, αλλά άλλο όνομα. Άλλη περιοχή. Όχι, και στο Λιβανό, λες Παπαγανούς ή Μουτάμπαλ. Σαρτάται του ρέστοραν, τι θέλεις του κάνω με το όνομα. Μουτάμπαλ ή Παπαγανούς. Ωραία. Λοιπόν, επειδή εξηγηθήκαμε μια χαρά, έτσι, γιατί ήταν απορία για μένα, πάμε να δούμε και τα υλικά, τα οποία θα χρειαστούμε για το Παπαγανούς. Παπαγανούς. Αρέσει καλύτερα. Λοιπόν, Παπαγανούς, λοιπόν.
Μελιτζάνες όπως βλέπετε, θα πάρουμε τρεις μεγάλες μελιτζάνες, τις οποίες έχουμε ψήσει στο φούρνο στον γκρι βασικά και θέλουμε επίσης τρεις σκελίδες σκόρδο, ένα κουταλάκι αλάτι, ένα λεμόνι ανάλογα θα πάρω το χυμό του, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας μαϊτάνο ψιλοκομμένο και δύο-τρεις κουταλιές της σούπας τσιλί ταχίνι. Ταχίνι. Είναι λίγο μακριά και δεν τα βλέπω, τι να κάνω. Λοιπόν, ταχίνι. Ταχίνι είναι. Λοιπόν, ο Τόνι. Ναι. Έλα, Τόνι. Εδώ. Χρειάζομαι τη βοήθεια. Α, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Που σου είπα προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, μου είπες πριν ότι εσύ τις μελιτζάνες αφού τις ψήσετε, τους βάζεις σε κρύο νερό, λες. Ναι, την αλήθεια δεν τα ψήνω εγώ στο φούρνο. Τα ψήνω πάνω στον γκάζι. Βέβαια, αυτό είναι. Για να. Στη φωτιά. Στη φωτιά. Για να καεί κιόλας. Να καεί και αυτή η μυρωδιά να μπει μέσα. Δεν μου είπες προηγουμένως, θα σου βάλεις λίγο στον γκριλ να κοκκινήσει από πάνω, να καεί για να μπει η μυρωδιά του καμένου. Ναι. Γιατί και εγώ όταν θα το κάνω, όταν έχω κάρβουνο, τα βάζω μέσα στο κάρβουνο να καεί εξωτερικά και παίρνει όλη τη μυρωδιά. Πραγματικά είναι αυτή η γεύση τη μελιτζάνα. Λοιπόν. Εσείς όπως θέλετε θα το κάνετε. Εμείς το κάνουμε έτσι. Απλά. Έτσι εγώ. Βλέπεις, έχει βγει κιόλας. Ε. Ναι. Λοιπόν, ένα κουτάλι εδώ να πάρω. Να το εδώ. Το μπολάκι που θα κάνουμε. Συγγνώμη το. Εδώ θα το κάνω. Ναι. Εκεί, ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ, μια και έχει ανοίξει, απλά το παίρνω έτσι και το ξύνω με ένα κουτάλι. Έμαθαμε κάτι. Καλά στο Λίβανο πώς το κάνετε. Όχι, όπως είπα, το καθαρίζουμε. Εγώ έτσι, ένα, στο σπίτι, δεν ξέρω σπίτι. Στα εστιατόρια πώς τα κάνουν, αλλά στο μπράβο, σπίτι τα καθαρίζω στο νερό και φκένει. Λοιπόν, γιατί και έτσι όμως. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Να σου πω, αν το κάνεις αμέσως, μετά από τη φωτιά και θα καεί, είναι πιο ζεστό κιόλας. Yeah, but I want to tell you something. The eggplant in Lebanon, the four here is one. Έχουμε so μεγάλα. So big, μεγάλα. Yes, like this and big. Αχα, τέτοια μεγάλα, εντάξει. So if you're making that recipe back in Lebanon, you would use one. One, yes. Ναι, really. Really, one, it's... Α, γι' αυτό πολλές φορές γράφουμε δύο-τρεις μελιτζάνες, αλλά... Εννοούμε μεγάλες μελιτζάνες. Στο Λίβανο έχουμε μελιτζάνες τόσο. Περίπου ένα κιλό. Ένα... Έχουν την ίδια γεύση. Είναι γλυκές μελιτζάνες. Ναι, γλυκές. Ωραία. Και είναι μαύρες κιόλας, ε. Ναι, ναι, μαύρες. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο εδώ, δεν χρώματα and everything, but bigger and size. Να σας πω κάτι. Bigger like this. Οι μελιτζάνες αυτές που λέτε που έχετε, είναι πιο, έχει πιο πολλούς σπόρους ή όχι. Όχι. Είναι γεμάτη μελιτζάνα. Είναι το season. Κάποτε το season έχει σπόρους μέσα, κάποτε είναι χωρίς. Είναι εντάξει. Και το χρησιμοποιείτε όχι μόνο για να φτιάξετε... Όχι, το ίδιο εδώ. Όχι, πολλά πράγματα. Το ίδιο εδώ. Ωραία. Και στο φούρνο και διάφορα. Πολλά πράγματα. Ορίστε. Τώρα είναι σειρά σου. Ναι. Τώρα... Πάλε θα πάμε... Θα πάμε στο σκόρδο. Ναι. Οκ. Πες μου τι κάνεις στο σκόρδο. Όπως έκανες εσύ πριν. Ναι. Okay. Πάλι το χτυπάμε. Ναι, ναι. Στα εστιατόρια, γιατί ξέρεις, έχουν πολλή ώρα να κάτσουν να κάνουν... Έχουν έτοιμο σκόρδο εκεί. Όχι, τα βάλουν σε μπλέντερ. Είναι... Και μπλέντερ κιόλας, ναι. Εμείς έχει μπλέντερ, χερία μπλέντερ. Ναι, ναι. Έχει έτσι. Και άλλα εργαλεία που το πιέζουμε και βγαίνει. Ναι. Και αυτό. Αλλά σίγουρα έτσι όπως το κάνει είναι πολύ πιο... Μυρωδάτο το σκόρδο. Λοιπόν, πάλι αρκέστηκε σε μία σκυλίδα πάλι. Φοβάται να μας αρέσει σε όλους. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Το συγχωράμε σήμερα. Εδώ που τα βάλω στο μπλέντερ, γίνεται... Φτιάχνουν σαν ναι. Κρέμα. Ναι. Okay. Εδώ για να μείνουν αυτά τα που βλέπετε, ναι. Και είναι πιο ωραίο που βέβαια. Θα... Ναι. Αυτή είναι η μελιτζάνα σαλάτα. Αυτό πρέπει να είναι. Μουταμπάν. Ακριβώς. Και έχει κάποιοι που βάλουν μαϊονέζα, γιαούρτι. Ναι. Δεν θες παραλλαγές. Όμως παραδοσιακά το παπαγανούσι του Λιβάνου είναι έτσι. Ναι. Αλλά θέλει πολύ ώρα να το κάνουμε να είναι... Όπως πρέπει. Ναι. Να είναι mashed, ναι. Πουρέ. Αλλά όχι, όχι, όχι πολλά πουρέ, ας πούμε, ναι. Σαν το blender που τα κάνει κρέμα. Ακριβώς. Απλά το spice με λίγα λόγια, ναι. Για να γίνει έτσι πιο ομοιογενές το μείγμα.
Και εκεί είναι ταχίνι. Ναι, ναι, ταχίνι και λεμόνι. Ταχίνι και λεμόνι τώρα. Είναι απλά υλικά για αυτά. Ναι. Γρήγορα, λίγα υλικά. Λίγα, ναι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και τις δικές μας μελιτζανοσαλάτες, αλλά βάζουμε πολλά άλλα πράγματα μέσα. Mm. Δηλαδή θα τη δεις σίγουρα με ταχίνι πολλές φορές, σίγουρα με γιαούρτι, σίγουρα ναι. με μαγιονέζα, ναι. σίγουρα με φέτα και πιπεριές και άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Τώρα είναι, ας πούμε, πυρέ, αλλά όχι τέλεια πυρέ, okay? Mm-hmm. Ναι, ναι. Με πεις κομμάτια μέσα. Mm-hmm. Okay? Και φαίνεται. Ναι, ναι, φαίνεται το... Βάζουμε το ταχίνι. Ένας φίλος από την Ελλάδα, πραγματικά, τον είχα εδώ στην Κύπρο και ψήναμε μελιτζάνε στη φωτιά, όπως είπα, στο κάρβουνο. Μου λέει, Χριστό, δεν τρώγεται διαφορετικά η μελιτζάνα. Άσε αυτά που βάζουμε μέσα. Το βάλε στη φωτιά, ψήθηκε, το βγάλε, λάδι, λεμόνι και σκόρδο. Και λίγο μετανό, έτσι επάνω. Ένα τάκ 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 ελαφρύ, το τρως και είναι όλη η γεύση μέσα. Αλλά ήταν ψημένο στο κάρβουνο. Ναι. Το κάρβουνο έχει άλλη μυρωδιά. Έχει άλλη ρεσεπή μαζί στο κάρβουνο, μαζί τομάτα. Ναι. Χωρίς σκόρδο, τομάτα και πεπέρι. Μάλιστα. Αν έχει μπράσινο. Πέρι ψημένο. Ναι, ναι, φρέσκο. Όχι, φρέσκο. And you eat like salad. Μπράβο. Τέλεια. Τέλεια, with olive oil. Mm-hmm. Of course. Καλό. Άρα, ταχίνι, λεμόνι, αλάτι. Και βασικά έχει μείνει ο μαϊντανός. Ναι, αλλά μαϊντανός σε decoration. Α, όχι μέσα. Όχι. Και πολλοί κόσμος κάνουν λάθος και βάλουν λάδι μέσα. Λάδι μέσα. Ναι. Λάδι, άμα you want to start to eat. Λάδι είναι a decoration. Decoration. Μόνο για από πάνω. Ναι. Οκ. Κάνω και εγώ αυτό το λάθος, έτσι να το βάλουμε. Να μην το βάζω. Βάζεις λάδι συνήθως. Λίγο μέσα, ναι, ναι, ναι. Έτσι το κάνω περίπου, αλλά χωρίς, με το λάδι έξτρα λίγο μέσα. Για γεύση εγώ το λέω, αλλά εντάξει. Γιατί αν το βάλεις με το decoration έξω, μπορείς να πιάσεις με λάδι και μπορείς να πιάσεις χωρίς λάδι. Βέβαια. Τέλεια. Άρα, είμαστε έτοιμοι με την... Σερβίρουμε. Παγκανούς τώρα. Ωραίστε. Θες ένα έξτρα κουτάλι, θες πάτουλα, ό,τι θέλεις. You want to try? Πάλι, ναι, πρώτα. Πάλι, ξεχνάω ότι πρέπει πρώτα να πρέπει να δοκιμάσεις. Like this, the food Lebanese, you must... Κανονικά πρέπει να δοκιμάσεις εσύ πρώτα για να δούμε αν είναι εντάξει. No, the food Lebanese, especially the start, you need to try. Yeah. Before you serve it, maybe you need extra garlic, like you like. Τέλεια. Όπως το είπα, extra garlic. Θα βάλεις περισσότερο σκόρδο. Μπράβο, παιδιά. Τέλειο. Τέλειο. Πάρα, 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 πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και τα πιατάκια πολύ όμορφα. Μου θυμίζει και εμένα τώρα έτσι εστιατόριο που είναι όλα τα πυλήνα, τα πιατάκια, τα μικρά. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνεις για decoration τώρα. Κουτάλια. Ξεκινούμε έτσι. Ναι. Okay. Κάνεις μια, ένα, εμείς το λέμε, αυλάκι. Ναι. Αυλάκι. Λίγο λάδι. Ναι. Wow. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα τώρα. Ωραία. Και λίγα φύλλα μαϊτανού υψηλοκομμένο. Σωστό. Και βλέπεις ότι τα κοτσάνια δεν τα χρησιμοποιούμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν έχει και σκληρά. Και δεν έχω και ιδιαίτερη γεύση. Και μπορείς να τρώμε τούτα μαζί στο κρεμμύδι. Φρέσκα κρεμμύδι και πίτα λιμπανέζικα. Γιατί δηλαδή, είναι αμυστήσιμο. Θα πάρω πίτα, ζεστή, λίγο ζεστή, τα κβάζω ή τη λίγο μέσα, κρεμμύδι, κρεμμύδι μέσα, τίποτα άλλο. Να, τίποτα. Τέλειο φαγητό. Τέλειο φαγητό, πραγματικά. Και παρουσίαση είναι πολύ όμορφη. Mm-hmm. Απλή και ωραία. Να. Και τα υλικά που αυτά, τα υλικά, τώρα θα μπει κάποιος να τα βάλει μέσα, είναι άλλη κατάσταση. Εκεί που είναι έξω όμως πάλι τα τρως μαζί και δίνει άλλη γεύση. Και πάμε και στο ραπανάκι για να δούμε τι θα κάνει ο Τόνι. Είναι πάλι decoration. Λοιπόν, φάζουμε decoration. Βλέπουμε ακόμα μία φορά τη συνταγή. Πάμε βιντεάκι και επανερχόμαστε να φτιάξουμε... Και το τελευταίο μας. Μάλιστα, δεν θα πάμε βιντεάκι, θα πάμε διάλειμμα, μου λέει. Εντάξει, ωραία. Διάλειμμα λοιπόν, να πάμε, γίνεται. Δέστε ακόμα μία φορά τη συνταγή για το παπακανούς. Και να πάμε διαλυματάκι και επιστρέφω πίσω να είμαστε έτοιμοι που είμαστε έτοιμοι για την περιβόητη φατούς. Και να γευτούμε κιόλα. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε.
Και επιστρέφουμε λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, εμείς γευόμαστε. Ναι, το γνωρίζεις. Σωστό, εμείς τελευταία παράσταση. Όχι τη ζωή, τελευταίο... πώς το πω, τελευταίο σκέλος. Λοιπόν, τελευταίο ρεκτικό θα κάνουμε. Πάμε. Πραγματικά ήταν όλα απίθανα. Ναι. Ετοιμάσαμε και τους χώμους και τους βάλαμε στο πιάτο. Θα τα δούμε όλα μετά. Φυσιάστηκα και με εκείνη την παρουσία. Και θα πάμε να φτιάξουμε, ποιος δεν ξέρει, τη φατούς. Έτσι, φατούς, μια διεθνή σαλάτα για μένα είναι. Όλος ο κόσμος νομίζω ότι γνωρίζει, αλλά εδώ έχουμε... Τους expert, τους αρμόδιους, να μας τη φτιάξουν. Γι' αυτό παίρνει θέση. Ποιος την κάνει? Η Ρήμα. Έλα, Ρήμα. Και πάμε να δούμε τα υλικά. Η Ρήμα θα αρχίσει να κάνει, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Και κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Παίρνω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μία αραβική πιτά, η οποία θα την ψήσαμε ήδη, θα την εξηγήσουμε μετά. Για μεγάλη σαλάτα φτιάχνουμε τώρα 8 με 3 ντομάτες φυσικά, κομμένες στα 4, θα το δούμε και αυτό, ένα αγκουράκι ξεφλουδισμένο ή και όχι, σε ένα μήντο εδώ, μισή πράσινη, μισή κόκκινη, μισή κίτρινη πιπεριά, τέλος πάντων διάφορες πιπεριές. Έχουμε επίσης 8 ραπανάκια λεπτοκομμένα, μία δέσμη φρέσκο κρεμμύδι, ένα μικρό μαρούλι, μία δέσμη φρέσκο δυόσμο και μία δέσμη περίπου γλιστηρίδα. Το δέσμη τώρα δεν είναι και... τεράστια δέσμη, μια μέτρια δέσμη και όλα αυτά. Εμείς όμως θα κάνουμε θα μια... Θα μαρούλι. Και έχουμε και άλλα για το dressing. Για το dressing, γιατί ναι, 100 ml λέμε ελαιόλαδο, είναι μισό φλιτζάνι περίπου, ένα λεμόνι, θα πάρουμε χυμό και ξυσμά, βάζουμε και ξυσμά. Mm-hmm. Μισή σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένο, δύο κουταλιές της σούπας σουμάκι, αλάτι και πιπέρι. Αυτά τα υλικά μας. Okay. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Εδώ να ξέρουμε ότι το γλιστηρίδα την έχουμε ετοιμάσει. Mm. Πήραμε τα φυλάκια και είναι έτοιμη. Ναι. Μαρούλι. Μαρούλι. Θα βάλουμε όλη την γλιστηρίδα μέσα. Όχι, λίγο. Λίγο έτσι. Ναι. Κοίταμε. Πάτω. Ναι. Το βάζουμε λίγο γιατί είπαμε κάνουμε λίγη ποσότητα τώρα. Δεν κάνουμε όλες τις ποσότητες που είπαμε προηγουμένως. Το μαρούλι, διαλέγουμε μαρούλι σίγουρα. Θα ήταν καλό να ήταν ολοκαρδιά, αλλά δεν θα πετάξουμε το άλλο μαρούλι. Παίρνουμε και από το άλλα φύλλα. Και τα χοντροκόβει. Δεν τα ψιλοκόβει, δεν είναι λεπτοκομμένα, χοντροκομμένα. Μετά. Μετά, αγκουράκι. Αγκουράκι. Στη συνταγή μου γράφεται ξεφλουδισμένο. Τι θέλει, τα κασαρίζει ή όχι. Εσύ να μου πει, πώς το κάνεις στο σπίτι. Εγώ κασαρίζει. Εσύ καθαρίζει. Άρα θέλουμε να πάρουμε, αν έχω εδώ. Ένα δείπνα σου το κόβω. Το. Πού το έχει. Να βάλετε εδώ. Ωραία, να το πάρουμε, να σε βοηθήσουμε κιόλας. Για να κόψει τα υπόλοιπα. Έλα. Να σε βοηθήσω και κόψε τα υπόλοιπα. Δηλαδή. Αφαιρώ τη φλούδα, παρόλο που η φλούδα είναι θρεπτική, εν τούτης εμείς το καθαρίζουμε. Ναι, όχι έτσι. Πολύ καθαρίζει. Αν θέλεις να αφήσω λίγο πράσινο ναι. πάνω. Εντάξει. Έτσι ας πούμε. Ναι. Ωραία. Ναι. Σωστό. Ναι. Και κόβεις και αυτά σε φέτες. Φέτες. Σε ροδέλες, να το πούμε έτσι. Για να δω πόσο γρήγορη είσαι. Όχι να κόψεις τα χέρια σου όμως. Όχι. Okay. Κόβουμε και το αγκουράκι μας. Μετά έχουμε πιπεριές, ντομάτα και ραπανάκι. Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Τέλεια. Πάμε. Τώρα, σε ένα λεπτό θα είμαστε έτοιμοι. Το πιπεριά. Το φατούς αλλάζει από μια πόλη σε άλλη. Δηλαδή. Έχει που βάλουν πατάτες βραστές. Μέσα. Ναι, ναι. Έχει. Έχει που βάλουν λουβί. Ωραία, θα το πεις φατούς με λουβί. Όχι, όχι, όχι. Είναι φατούς, αλλά κάθε ας πούμε ή χωριό ή περιοχή το κάνει το ίδιο. Mm. Αλλά τώρα... Αυτό είναι μια κλασική ο φατούς. Κλασική, ναι. Το γνωρίζουμε. Αλλά για την πίτα, παλιά τα έκαναν τηγανιτά. Α, ναι. Πιο ωραίο. Ας πω κάτι. Λες πιο ωραίο. Είναι λίγο πιο βαρύ πολλές φορές. Ναι, αλλά έτσι. Για λόγω υγείας και έτσι ας πούμε... Ναι. Αλλάζαμε τώρα, τα κάνουμε στο φούρνο. Στο φούρνο, ναι. Πολλά κάνουμε έτσι. Κάλλη. Δεν λέω. Αλλά έχεις δίκιο απόλυτο ότι στο τηγάνι, το κάνει τηγανιτό, είναι πιο βαρύ μεν, ναι. αλλά ξερνόταν, μπαίνει μέσα του και γεύσταν περισσότερο. Πιο ναι, δηλαδή. Και που να βάλεις το σως, δεν λιώνει. Mm-hmm. Μένει έτσι. Κράμψη. Λοιπόν, πιπεριές, διάφορα χρώματα, το βάζουμε μέσα έτσι με τρόπο, παρόλο που είπαμε κόκκινη, φέρουμε πορτοκαλιά εκεί, δεν πειράζει, χάσαμε λίγο στο χρώμα φαίνεται. Εντάξει, είναι στο πρόβλημα. Γιατί άλλο το κόκκινο, άλλο αυτό. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Δεν πειράζει. Θα βάλεις όλο. Όχι.
εκεί. Και βάλαμε πιπεριές λοιπόν και έχουμε το φρέσκο μας το δυόσμο. Ναι. Θα το κοψείς ολόκληρο, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι. Γιατί άμα κόψετε μαύρη. Μαυρίζει. 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 Έτσι. Όχι μαύρη, μαυρίζει. Μαυρίζει. Κόντεψες, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, κρεμμύδι τώρα. Κρεμμύδι έτσι. Φέτες, ροδέλες. Ναι. Μπράβο. Έτσι, σαν τροχό. Ναι. Μπράβο. Θέλεις να σου κόψω. Εντάξει. Πέρα. Λοιπόν. Σωστό. Σωστό. Μπράβο. Να βάλετε πάνω. Και θα βάλουμε... Αυτό δεν θα το βάλω, δεν πειράζει. Όχι. Λοιπόν. Και να το ανοίξουμε. Ναι. Να το σπάσουμε έτσι. Ναι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Έχεις φρέσκο κρεμμύδι εκεί. Ναι, και ακόμα φρέσκο. Το ίδιο. Ναι. Έτσι, τακ, τακ, τακ. Τακ, 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 but all. Μέχρι εδώ. Τέλειωσε. Πάμε, ναι. Εδώ τώρα. Ναι. Άρα βάζουμε και το πράσινο μέρος και ναι, το λευκό. Και για μπαμπά. Χρώμα και για υφή, να υποθέσω. Έτσι, ναι, και για γεύση. Και... Διαφέρει γιατί, το... Ναι, άλλο το φύλλο, άλλο το ο κορμός, το λευκό μέρος. Και μείνει η ντομάτα. Ραπανάκι. Ναι, όχι πολλά. Όχι πολλά. Και πάλι η ντομάτα λίγο χοντροκομμένη, ας πούμε, έτσι. Ναι. Έτσι. Έχω έτοιμο και το κουτάλο πύρουνο εδώ. Τέλεια. Άρα, έχουμε την ντομάτα μας και ραπανάκι, το παραπάκι βάζουμε μέσα ή βάζουμε από πάνω. Ναι. Και ραπανάκι ροδέλες. Ροδέλες και αυτό. Ναι. Και τέλειωσε και μετά σκόρδο. Το σκόρδο που το βάζουμε. Ναι, να κάνουμε το ίδιο. Να το χτυπήσεις πάλι. Ναι. Μια σε μια μικρή λεκάνη. Για να βρούμε μια μικρή λεκάνη. Έλα να σου κόψω τα ραπανάκια ή να χτυπήσω εγώ, ορίστε, το γουδί ανά το εκεί. Θέλεις λίγο αλάτι, μπράβο. Είναι τέλεια. Εδώ προστά στο... Προστά. Εκείνο εκεί. Έχουμε κι άλλο όμως. Ναι. Το που πήγε δεν ξέρω. Θα το βρούμε κάποια στιγμή, κάπου εδώ είναι. Λοιπόν, χτυπάμε. Πάλι να γίνει πολιτός, έτσι δεν είναι. Τόνι, θέλεις και δύο. Εδώ κοντά. Τόνι, όχι. Δύο σκόρδο. Δύο, όχι, ένα έβαλα. Γιατί πολλά. Εντάξει, να μου δώσεις το δεύτερο. Λίγο σκόρδο. Δύο σκόρδο. Δύο. Ορίστε. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Άρα, έχουμε εδώ τη σαλάτα μας. Ναι. Το λάδι πότε θα βάλω μέσα ή εκεί. Ναι, όχι, μέσα. Εδώ. Ναι. Το σκόρδο θα μπει μόνο του έτσι μέσα. Ναι, και μετά λάδι. Ναι. Λεμόνι. Λεμόνι. Φέραμε λεμόνι να φέρω. Τα φέρω. Όχι, νομίζω έκανα τα μέσα. Έκανα. Κόμε, ωραία. Να το εδώ. Χυμό λεμονιού, σκόρδο. Αλάτι. Αλάτι. Πολλά χέρια μαζί, έχει γίνει τακτακή βέβαια σαλάτα. Ναι. Και... Ωραία. Πέρα να βάλω. Καλό αυτό. Ναι. Δεν πετάμε τίποτα. Τίποτα. Μα τίποτα. Τέλεια. Λεμόνι βάλες. Ναι. Τέλεια. Μπορείς, θέλετε, είναι παραπάνω, γεγονός ότι η σαλάτα πρέπει να μείνει εκεί. Αλλά επειδή μου αρέσει αυτό και θα το σερβίρουμε σαν μεζέ, θα βάλουμε λίγη εδώ. Την πίτα από δεν βάζουμε. Τα τελευταία. Από πάνω ή μέσα. Πριν να το σερβίρεις, θα μείνει από πάνω. Ναι. Ωραία. Ποτέ δεν ανακατεύω γιατί θα μαλακώσει μετά. Σωστό. Και τώρα να βάλετε... Σουμάκι. Σουμάκι τα τελευταία, έτσι κάνω κόκκινο. Σάμακ. Ναι. Σουμάκ. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, θα σερβίρεις λίγη μέσα ρήμα. You want to try it? Όχι, βάλω και μετά. Βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε. Το κάνεις πολύ ή τέτοια κομμάτια. Έτσι, ας πούμε. Κάντο, κάντο εκεί. Έτσι. Όπως σου τα κομμάτια δηλαδή. Okay. Ωραία. Αλλά εμείς τι κάνουμε, σερβίρουμε τη σαλάτα. Ναι. Και δίπλα έχει ένα μπολ που έχει βάζεις αυτός μετά. Που θέλει, βάλε το. Είναι τα λιβανέζικα κροτόνας με λίγα. Σωστό. Έτσι. Ωραία, τα λιβανέζικα κροτόνας αν θέλεις. Είναι ναι, την πίτα χωρίς να τα... Να είναι και τα δύο. Ναι, είναι και τα δύο μαζί. Χωρίς να το ανοίξεις, να τα κάνεις στρίτς έτσι, ή να τα κάνεις μπέξι στο φούρνο ή στο τηγάνι. Βλέπεις. Ναι, μπατωρέα. Πάει με το χούμος και το σάλατο μελιντζάνα.
Ωραία. Παραμύρες. Λοιπόν, έτσι, αυτή είναι η φατούς. Κάναμε τη φατούς μας, να την εδώ. Ωραία. Πάμε να δούμε τη συνταγή και επανερχόμαστε στο τραπέζι για να δοκιμάσουμε. Έτοιμοι. Με το ούζο. Πάμε να δούμε. Με το ούζο μας. Μπατ μπορείς, θέλει σαλάτι. Όζα, λεμόνι. Εντάξει, εντάξει. Μην αγγίξετε, κύριε. Και είμαστε έτοιμοι εμείς με το άρακ μας. Μάλιστα. Να κάνουμε το cheers. Που είναι ένα ούζο βασικά. Είναι το έτσι. Ούζο. Είμαστε προσθέσει νερό μέσα ο Τόνι. Έτσι είναι. Όπως και ναι. Το κορμικό. Ναι. Θέμα. Απλά ο Τόνι είπε το 1η Μάη χωρίς νερό, χωρίς το οτιδήποτε. Α, είσαι ναι. Γερό στο μάχη. Λοιπόν, τέλεια τα φαγητά. Δούλεψε πάρα πολύ ωραία. Τα εξαιρετικά. Εγώ τα δοκίμασα όλα. Εσύ τα δοκιμάσατε μετά. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας. Εμείς ευχαριστώ. Περιμένουμε την επόμενη φορά που θα είπαμε τι θα κάνουμε. Το αποφασίσαμε ήδη. Κάντε εσείς υπομονή και θα τα δείτε όλα σύντομα. Okay. Λοιπόν, φεύγοντας να πούμε πριν κάνουμε το cheers μας, να πούμε ότι η εκπομπή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και τώρα κάνουμε το cheers μας. Ωραία, στην υγεία σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Cheers. Γεια σας.